Εδώ ήταν το κτίριο της Θεσδίκης, το γραφείο της Θεσδίκης. Οι γραμμές είναι εκεί, έτσι. Οι γραμμές είναι, θα τις δείξω, θα τις δω μετά. Λοιπόν, να σας δείξω, από εδώ πέραμε. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα γιαπίε το οποίο είναι πράσινο. Από πότε είναι γιαπίε αυτό? Η διοίκηση έπαφε σε μια λειτουργία τον Ιούλιο το 2019. Τον Ιούλιο, και γιατί έπαφε? Γιατί κάτι ένα σταθμό έπαφε τουλάχιστον, για το το υπάρχον προσωπικό που είχαμε εδώ πέρα που εργαζόταν. Φύγαν ορισμένοι με τα τάξεις. Ορισμένοι με σύνταξη, μείναν λίγα άτομα, τους πήραν επαντρώσω, υπήρχε έλλειψη προσωπικού. Δεν ενδιαφερόταν να λειτουργήσει η διοίκηση, την είχε καταργήσει. Και μέχρι τον Ιούλιο του 19, εργαζόταν. Εδώ τι ακριβώς γινόταν? Λοιπόν, εδώ είχαμε ένα πάνελ μέχρι εκεί, όλο αυτό το ζήτημα, ναι, το οποίο απεικόνιζε τις γραμμές από Δομοκό μέχρι την είσοδο Πλατέως. Τα πάντα. Οι σταθμοί, όλα. Δηλαδή υπήρχε δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να βλέπουμε. Εμείς που ήμασταν στην διοίκηση, όχι απλώς το βλέπαμε, και ρυθμίσαμε την κυκλοφορία. Εμείς τη ρυθμίσαμε την κυκλοφορία. Η τηλεδιοίκηση. Από Δομοκό. Από Δομοκό μέχρι είσοδο Πλατέως. Μέχρι την Ημαθία πάνω. Βεβαίως. Ναι. Και είχατε δυνατότητα να βλέπετε. Βλέπαμε σε ποιο σημείο ήταν κάθε βαξοστοιχεία. Εδώ είχαμε τα γραφεία με τους υπολογιστές. Άρα θα είχατε τη δυνατότητα να δείτε αν δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή. Την κυκλοφορία την κάναμε εμείς. Εμείς το ρυθμίζαμε που θα πάνε τα τρένα. Είχαμε τους υπολογιστές και εμείς κανονίζαμε εάν το τρένο θα πηγαίνει σε ποια γραμμή, πού θα σταματήσει, πού θα κάνει διασταύρωση και όλη η κυκλοφορία. Η Λάρισα, ο σταθμός Λάρισα περισσότερο, παρέδιδε το τρένο μόλις θα ανεχώρησε, το παρέδιδε σε εμάς. Εμείς τα βλέπαμε. Ότι ξέρει το συγκεκριμένο επιβατικό έμπαινε στη γραμμή καθόδου. Άρα αυτή δεν ήταν δουλειά του σταθμάρχη, ήταν δουλειά του. Βεβαίως, τη διοίκηση. Εμείς παραλαμβάναμε, δεν επεμβαίναμε, παρακολουθούσαμε, βλέπαμε τις γραμμές, όλα τις κινήσεις του σταθμάρχη της Λάρισας. Δεν παρεμβαίναμε, γιατί ήταν ενεργεία. Παίρναμε το τρένο, το παρέδιδε σε εμάς με την αναχώρηση και εμείς το ρυθμίζαμε πού θα πάει, πού θα κυκλοφορήσει. Όπως έφυγε, κατά λάθος που έφυγε στη γραμμή καθόδου, είχαμε τη δυνατότητα εμείς, στον επόμενο σταθμό, ακόμα και σε Ζάχαρη ή στον Ευαγγελισμό, να το ρίξουμε. Άρα είχατε επικοινωνία και με τους άλλους σταθμάρχες. Βεβαίως. Εμείς τότε τους σταθμούς καταργήσαμε, γιατί δεν χρειαζόταν οι σταθμοί. Ναι. Δεν χρειαζόταν οι σταθμοί, εργαζόταν η Κατερίνη και το πλατή. Και γιατί σταμάτησε, δηλαδή η πυρκαγιά, τι κατέστρεψε ακριβώς? Κατέστρεψε. Για λίγα χιλιάρικα. Ναι, για λίγα χιλιάρικα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για λίγα χιλιάρικα. Και δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Και το καταργήσαν. Ήδη είχαν προγραμματίσει να το καταργήσουν. Δήθεν ότι ήταν. Πόσοι σταθμάρχες ήταν εδώ μέσα? Δύο σε κάθε βάρδια. Τρεις βάρδιες από δύο σταθμάρχες. Δηλαδή έξι κάθε βάρδια. Έξι κάθε βάρδια. Εδώ τη διοίκηση. Και έξι στο γραφείο Λάρισας. Στο σταθμό. Σταθμό. Δηλαδή ήταν δύο στη βάρδια σταθμάρχες στις γραμμές και δύο στην τηλεδιοίκηση. Και τώρα ήταν ένας μόνο στη. Ένας και όχι ένας. Ένας ο οποίος ήταν πέντε ημερών σταθμάρχες, άπειρος. Εγώ για να μπω στη Λάρισα να εργαστώ, έκανα 7 χρόνια σταθμάρχες σε γειτονικούς σταθμούς, μικρούς σταθμούς, για να λάβω εμπειρία. Ήρθα εδώ στη Λάρισα. 7 χρόνια. 7 χρόνια. Ήρθα εδώ στη Λάρισα και εργαζόμουν επί σειρά ετών βοηθός με κάποιον αρχαιότερο, ο οποίος γνώριζε. Και δουλεύουμε μαζί. Με πρόσεχε και τον πρόσεχα. Η δουλειά είναι. Και αυτός τώρα πόση εμπειρία έχει? 5 ημερών. 5 ημερών. 5 ημερών. 5 ημερών τον στείλαν στην Καλαμπάκα τον άνθρωπο. Εργάστηκε 4-5 μέρες, τον φέρανε εδώ, τον κάναμε μία μέρα μαθία και τον βάλανε μόνο του να δουλέψει. Έγκλημα. Δεν μπορούσε με τίποτα. Αφού προσελήφθηκε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο. Άρχισε σχολή του. Έκανε μαθητεία, θεωρητική, πρακτική. Και ήταν 5 μέρες πάνω στα πράγματα. Ναι. 24 Ιανουαρίου ορκής και σταθμάρχης. Και μόνος του μετά από 5 και μέρες. Και τον αφήσανε μόνο του. Χωρίς να πάει πριν να κάνει σε κάποιο άλλο σταθμό πιο εύκολο. 5 μέρες στην Καλαμπάκα. Α, 5 μέρες στην Καλαμπάκα και ήταν την πρώτη μέρα εδώ. Ναι. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Εγώ ήμουν 38 χρόνια μηχανοδηγός στη Λάρισα. Πήρα πέρυσι σύνταξη. Αυτό που σας είπε ο Γιάννης, δούλευε κανονικότατα εδώ πέρα όλα. Εάν δούλευε αυτό, δεν θα γινόταν τίποτα. Απλό. Απλά πράγματα. Δεν θα γινόταν κάτι. Είχαμε άψογη συνεργασία με τα τηλέφωνα, με τα τέτοια.
Έτσι κάναμε τα δρομολόγια μας. Ήμουνα 38 χρόνια μηχανοδηγός. Τώρα γιατί κάνουν εργασίες εδώ? Θα το φτιάξουν. Τώρα ξεκίνησα. Εδώ βάζαν νερά. Φτιάξαν τη σκεπή πρώτα από πάνω. Βάζαν νερά. Έφτανε νερά εδώ θα μέσα. Θα το φτιάξουν για να λειτουργήσει. Για να ξαναλειτουργήσει ενδεχομένως. Ενδεχομένως ναι. Και μακάρι να το φτιάξουν. Έτσι. Μακάρι. Ήταν χωρισμένο, πίσω ήταν τα μηχανήματα και ήταν κάπου χωρισμένο, κάπου από αυτό το σημείο. Εκεί σε αυτό το σημείο ήταν χωρισμένο. Και εδώ έχουμε τα γραφεία και είχαμε δύο από τρεις οδόνες ο καθένας, τρεις υπολογιστές. Και κανονίζαμε και ρυθμίζαμε τους χειρισμούς σε ποια γραμμή και τι να κάνει ο τρόπος, τους κάναμε εμείς. Εδώ ήταν η πίνακα δηλαδή. Ήταν ο πίνακας. Το ένα μισή μέτρο. Αυτό λέει ο κύριος Γκλαβιτρής ότι είναι η τηλεδιοίκηση που εργάζεται. Αν εσείς το βλέπετε ότι εργάζεται. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν το. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε περισσεύει. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγαλύτερη ύβριση και από την ίδια στις ευθύνες για την εγκατάλειψη του δικτύου που οδήγησε στο. Είχαν προγραμματίσει. Το ψέμα πρόεδρε, είναι άσχημο. Είχαν προγραμματίσει ότι αυτά πρέπει να διαλυθούν όλα. Γι' αυτό προσλαμβάνω και σταθμάρχες με μπλοκάκι. Γι' αυτό. Γιατί όλα αυτά, κι αν να πάρεις ένα σταθμάρι, να τον εκπαιδεύσει 8-10 μήνες, να αποκτήσει κάποια πείρα και να τον βάλει να εργαστεί 6 μήνες και μετά δεν τον κάνεις. Το διώξες, θα πάρεις άλλον. Και υπήρχε και θέμα με το όριο ηλικίας. Βεβαίως. Όταν μπήκαμε εμείς, εγώ μπήκα το 83 στον δρόμο. Το όριο ηλικίας για τους σταθμάρχες 30 ετών. Το κάναν 42. Μετά από το 42 το κάναν 48. Και προχθές, επειδή προσλήφθηκε αυτός 59 χρονών, εγώ τον συγκεκριμένο σταθμάρχη, τον είχα βοηθό, ήταν στο γραφείο. 5 μέρες μετά έγινε η υπουργική απόφαση για να αλλάξει το όριο ηλικίας. Για να αλλάξει το όριο, γιατί δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω. 59 χρονών το κάναν σταθμάρχη. Ήταν υπάλληλο στον ΣΕΟ ίδιο. Υπήρχε κάποιο νεότερο να προσληφθεί? Δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν. Και ξέρετε τι κάνανε. Άρα, εάν υπήρχε νεότερο να προσληφθεί και προσλάβανε αυτόν και μετά εκ των υστέρων διορθώσαν υπουργική απόφαση, αυτό μαρτυρά προφανώς ένα σχεδιασμό, δόλο δηλαδή. Είναι σαφέστατο αυτό. Αλλά ξέρω αυτό. Το μεγάλο θέμα όμως, το μεγάλο θέμα είναι ότι αν αυτός ο σταθμός ήταν σε λειτουργία, δεν θα είχαμε τον μοιραίο ανεξάρτητα με τις ευθύνες του σταθμάρχης. Πού ο σταθμάρχης έχει τις ευθύνες του, άπειρος άνθρωπος. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, αν αυτό ήταν σε λειτουργία, δεν θα μπορούσε να γίνει ατύχημα. Δεν θα μπορούσε να γίνει με τίποτα, δεν υπήρχε περίπτωση. Και με βάση τη δική σας εμπειρία, η ζημιά στον μετασχηματιστή, δηλαδή πόσο μεγάλη ήταν και δεν αποκαταστάθηκε αυτό? Μερικές χιλιάδες ευρώ. 10-20 χιλιάδες ευρώ. Αλλά το θέμα δεν ήταν η ζημιά. Μηδαμινό ποσό, δεν μιλάμε για. Το θέμα ήταν η αποψήλωση προσωπικού. Ναι, βεβαίως, αυτό είναι. Η απαξίωση. Δεν τους ενδιαφέρει ο σιδηροδρόμος. Δεν τους ενδιαφέρει. Γενικά το είχαν. Και αυτό δείχνει. Ακόμα και η εκπαίδευση που βγαίνει τώρα η ΡΑΣ, αποδείχνει των πραγμάτων ότι ήταν ηλπίες. Ανυπαρκέστατη. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ότι ξέρει. Πρέπει να το γυρίσει το κλειδί. Υπάρχουν κλειδιά ασφαλείας. Το γυρίζει με χάρακε το τοπικό κλειδί. Ο πίνακα το τοπικό. Θα το γυρίσει. Χειροκίνητα και αν δεν λειτουργεί, θα στείλει τον κλειδόχο. Έχει κλειδόχο. Θα το στείλει, θα το γυρίσει. Με μανιβέλα. Υπάρχουν δυνατότητες. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν κατάλαβε ότι το τρένο αυτό το διοχέτευσε σε γραμμή καθόδου. Πιθανώς να μην ήξερε και τη λειτουργία του πίνακα μέσα στο. Ενδεχομένως και να μην. Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα βίντεο που λέει ότι φλασάρει το κλειδί. Όταν τι εννοεί με αυτό? Όταν γίνεται η χάραξη ή χειροκίνητα του κλειδί, μέχρι να γίνει η αλλαγή που θέλει να κάνει στην εκπαίδευση, από την παρακαμπτήριο, από την πρώτη γραμμή στη δεύτερη, άνοδο κάδο, φλασάρει μέχρι να κουμπώσει, μέχρι να κλειδώσει. Όταν κλειδώσει, σταματάει. Εάν υπάρχει σε σφάλμα, δεν υπακούει. Φλασάρει που σημαίνει ότι δεν γύρισε το κλειδί. Δεν γύρισε. Εφόσον ξαναδοκιμάσει, στέλνει τον κλειδό και πάει και το γυρίζει. Έχει ο στόλο κλειδωτό. Και εμεί εδώ, γιατί αστοχίε υπήρχαν. Κάποιοι υπήρχαν. Και ήταν, η αστοχή στην Κέρμα δεν ήταν εντό τη Λάρισα, από εδώ στον Ευαγγελισμό, από εδώ στου νέου φόρου. Στέλναμε αμάξια από εδώ με κλειδόχο να πάει να φτιάξει τα κλειδιά. Ή από Κατερίνη ειδοποιούσαμε να πάει να το φτιάξει να περάσει το τρένο. Και από πότε αυτό ο σταθμό τηλεδιοίκηση είχε τη δυνατότητα να βλέπει από δομοκό μέχρι η Μαθία? Από πότε το μέχρι Νοέμβριο, το Νοέμβριο το 2009
Από το 9 ως το 19, 10 χρόνια λοιπόν. Το Νοέμβριο του 2009, εγώ ήμουν αυτός που λειτουργήσε την διοίκηση. Εγώ ήμουν αυτός που ήρθα, πήρα τον φίλο μου, τον Σταύρο, τον συνάδελφο, σταθμάρχη της Λάρισας. Εσείς ήταν σταθμάρχης. Και διάφορα στην τηλεδιοίκηση. Τον πήρα και άλλο προσωπικό, τους εκπαίδευσα και μάθα και δουλέψα αρμονικά επί 4 ετών. Εγώ έφυγα το 10. Έχετε κάνει αυτά που λέτε τώρα, επειδή καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Διότι εδώ δεν είναι ζήτημα κάποια αντιπαράθεση πολιτική ή κομματική. Εδώ είναι η αναζήτηση τη αλήθεια για τη δικαίωση 57 ανθρώπων που χάθηκαν άδικα. Και προφανώς επειδή έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα βουλής και κομμάτων, είναι θέμα δικαιοσύνης. Εσείς αυτή την εμπειρία την έχετε καταθέσει. Εγώ με κάλεσε ανακρίτρια την πρώτη, τη δεύτερη μέρα και πήγα έδωσα κατάθεση. Κατέβηκα για διπλωμένο Ξάνθη, κατέβηκα από Ξάνθη και ήρθα για έδωσα κατάθεση. Εξιστόρισα τα γεγονότα, τα εξήγησα στην ανακρίτρια τα πάντα και πώς λειτουργούσε ο σταθμός και πώς λειτουργεί, γιατί 37 χρόνια. 37 μια χρόνια ζωή. Εμπειρία, μια ζωή. Μια ζωή. Μια ζωή. Και δεν μπορεί να με πει κάποιος να δεν γνωρίζω, δεν κάνω. Ήταν αυτό, με αυτό έζησα. Μεγάλωσε η οικογένειά μου. Με λειτουργία της τηλεδιοίκησης δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και κοιμόσασταν με την ευθύνη. Τις πρώτες μέρες, πρόεδρε. Γιατί κοκκινίζανε τα τμήματα όταν προχωρούσε το τρένο. 400 μέτρα. Όταν κάναμε την υποδοχή του τρένου και μας λέγανε ότι έφυγε το τρένο, εμείς το κοιτούσαμε. Πότε θα πατήσει στον ορίζοντά μας, όταν έφευγε από Δομοκό ή όταν έφευγε από το πλατή. Και ταυτόχρονα η τηλεδιοίκηση είχε τη δυνατότητα στα Intercity, τα γρήγορα τρένα, ελέγχαμε την ταχύτητα από Αλεξανδρούπολη μέχρι Αθήνα. Γιατί το ότι υπήρχαν οι διοικήσεις, επειδή τα τρένα ήταν καθυστερημένα, δίναν κάτι ανακτόμινα λεπτά πριν στους μηχανοδηγούς. Και κάπου υπήρχε μικρό παραβάσεις στην ταχύτητα. Τους παίρναμε τηλέφωνο και τους λέμε: κύριε, είσαι στο στάδιο σημείο. Αυτή τη στιγμή τρέχεις με 160 χιλιόμετρα. Το όριο είναι 140, 150 ή 50, πόσο είναι. Λοιπόν, τους λέμε και είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή τα λέγαμε τα πάντα. Και όλα καταγράφονταν, υπήρχε το καταγραφικό και οι ομιλίες μας και τα πάντα. Τα πάντα. Δεν είναι ότι έτσι στο μιλητό του σε πήρα και με πήρε ή δεν με πήρε. Όλα αυτά καταγράφονταν. Η επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς πώς γινόταν τότε? Η επικοινωνία. Είχαμε μεγάλο δίκτυο ΟΤΕ εδώ, τα ραδιοτηλέφωνα, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα. Ραδιοτηλέφωνα, όπου δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν είχαμε σήμα. Τους πέραν, είχαμε τα κινητά, πίνακα με τα κινητά όλων των μηχανοδηγών και των προϊσταμένων των ομαδοστοιχειών. Τους πέραμε τηλέφωνο στο κινητό και όλα αυτά καταγράφονταν. Και όλα... Και εκείνη την περίοδο, ναι, νομίζω ακόμα δεν υπήρχε διπλή γραμμή. Υπήρχε. Υπήρχε η διπλή γραμμή. Το 18. Σε όλο το δίκτυο. Όχι, η διπλή γραμμή από Δομοκό μέχρι Θεσσαλονίκη υπήρχε. Το σημείο. Στη Σύρακη ήταν σε κρεμότητα και στο σημείο που πήγαινε Γοργοπόταμο, στον Μπράλο πάνω. Στον Μπράλο, ναι, εκεί πέρα. Είναι τη θωρέα Δομοκό. Πριν το Δομοκό. Εδώ είναι οι γραμμές στάθμισης των ομοσπονδιών. Η πρώτη γραμμή είναι η κάθοδος, έρχονται από Θεσσαλονίκη και προχωράει για την Αθήνα. Η δεύτερη είναι η άνοδος. Έρχεται από Αθήνα και προχωράει. Κάπου μετά τη... Είναι η διακλάδωση. Η διασταύρωση, μετά την Καμπύλη, υπάρχει το κλειδί, αυτό το περιβόητο 118 που λένε. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει το κλειδί αυτό, το οποίο έπρεπε να γυρίσει και θα γυρίσει τελικά και κατά λάθος... Σταθμός γυρίζεται πρώτα.